Κύριε, μισό λεπτάκι λίγο γιατί κάτι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε αυτά τα σχόλια τα οποία κάνατε. Εμείς ως σύλλογος κάνουμε αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Προσπαθούμε να έχουμε δραστηριότητες, να πλησιάσουμε το κοινό που έχει αυτό το πρόβλημα χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από πουθενά. Είναι καθαρά εθελοντικά όλα. Και ένα δεύτερο σχόλιο να κάνω σε αυτό που αναφέρατε στο ότι οι πόλεις πρέπει να έχουν, να πάρουν κάποια δραστικά μέτρα. Να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ότι ο Δήμος εδώ της Θεσσαλονίκης, στην παραλιακή οδό, έχει κάνει ποδηλατόδρομο. Έχει μεγαλώσει μάλλον το ποδηλατόδρομο. Ξέρετε πόσα αρνητικά σχόλια υπάρχουν. Γιατί μειώσανε το περιθώριο των αυτοκινήτων, κάνοντας έναν ποδηλατόδρομο. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να πει ένα μπράβο. Το μόνο δηλαδή που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα κινούμαστε καλύτερα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι και εγώ μέσα σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον πάνελ, σε αυτό το νόσημα, όπως είπε η πρόεδρος, που αποτελεί πια η παχυσαρκία. Εδώ είδαμε το πώς πρέπει να ασχοληθούμε με τη διατροφή. Είδαμε το πώς πρέπει να ασχοληθούμε και με την άσκηση. Θα δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να ασχοληθούμε και με το ψυχολογικό κομμάτι, χωρίς να πω πάρα πολλά, χωρίς να κάνω μεγάλες παρεμβάσεις, γιατί είδα ότι και ο επόμενος ομιλητής θα έχει για τις συμπεριφορές. Όπως είπαμε λοιπόν, η επιδημία έχει επιδημικές διαστάσεις παγκοσμίως η παχυσαρκία και το βάρος αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου τόσο για μια σειρά από χρόνια νοσήματα που είναι ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, όσο και οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές του συνέπειες. Ποιες είναι όμως οι κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι και σοβαρές και διαδεδομένες? Συχνά το αυξημένο βάρος, και εδώ θέλω να δείτε, εδώ θέλω να περιγράψουμε το πώς βλέπει ο παχύσαρκος την κοινωνία, τους πολίτες, πώς βλέπουν οι πολίτες το παχύσαρκο, πώς βλέπουν οι παχύσαρκοι ο ένας τον άλλον μεταξύ τους. Θέλω λιγάκι δηλαδή να δούμε αυτά τα θέματα και θα σας αναλύσω και παρακάτω τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς ως σύλλογος πάνω σε αυτή τη λογική. Τα άτομα λοιπόν με αυξημένο βάρος είναι συχνά στόχοι προκατάληψης. Είναι ευάλωτοι σε αρνητικές συμπεριφορές σε πολλούς τομείς της ζωής τους, ξεκινώντας από το φιλικό περιβάλλον, το οικογενειακό, το εκπαιδευτικό, το σχολικό δηλαδή, αλλά και το εργασιακό κομμάτι. Σκεφτείτε πόσο δύσκολα βιώνει ένας παχύσαρκος την εργασία του. Ας δούμε λοιπόν ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον κοινωνικό καταναγκασμό και το στίγμα των παχύσαρκων ατόμων. Τι είναι το στίγμα και η προκατάληψη? Γενικά, αναφέρεται σε αρνητικές συμπεριφορές οι οποίες επηρεάζουν τις διαπροσωπικές μας αλληλεπιδράσεις και τις δραστηριότητες με έναν τρόπο ο οποίος είναι επιζήμιος. Μπορεί να εκδηλωθεί πολλές φορές με λεκτικούς τύπους, όπως είναι η γελιοποίηση, τα πειράγματα, οι προσβολές, υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, αλλά και κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο γίνεται με φυσικό τρόπο και είναι το σμπρόξιμο, η βία. Πήγαινε πιο εκεί, λένε τα παιδιά, γιατί δεν τον θέλουν τον παχύσαρκο μέσα στην παρέα τους. Τα εμπόδια επίσης των παχύσαρκων ατόμων μέσα στη σημερινή κοινωνία είναι και στον ιατρικό εξοπλισμό. Πόσο δύσκολο είναι να κάνουν κάποια πράγματα ιατρικά λόγω του αυξημένου βάρους. Να σας πω ότι πριν από 2 μέρες, την Πέμπτη, με πήρε μια κυρία από ένα νησί για να με ρωτήσει πού μπορεί να κάνει μαγνητική τομογραφία κοιλίας με σκοπό την χολοκυστεκτομή, γιατί είναι παχύσαρκη και δεν μπορεί να βρει πουθενά μαγνητικό τομογράφο. Πραγματικά, ούτε εγώ γνώριζα ότι υπάρχει διαφορά στο μαγνητικό τομογράφο για τους παχύσαρκους και διαφορά για τους αδύνατους. Βρήκαμε λοιπόν, βρήκαμε ένα μαγνητικό τομογράφο, μπήκα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία που δεν το ήξερα, και βρήκαμε ένα μαγνητικό τομογράφο στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι για άτομα πάνω από 130-140 κιλά και ονομάζεται μαγνητικός τομογράφος ανοιχτού τύπου. Σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Τις καρέκλες, τα καθίσματα, σε ένα ιατρείο, σε ένα χώρο. Πόσες φορές ο παχύσαρκος μπαίνει σε ένα χώρο, δεν έχει να καθίσει. Κοιτάζει την καρέκλα με ύφος, δεν χωράει να καθίσει και λέει δεν πειράζει, θα περιμένω έξω. Δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί ότι για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να έχουμε
κάποια μεγαλύτερα καθίσματα, όπως έχουμε για τα άτομα με αναπηρία, όλα όσα χρειάζονται. Το στίγμα μπορεί να δημιουργήσει διακρίσεις και μέσα στον χώρο της εργασίας. Πολλές φορές για την προαγωγή ενός ατόμου στην εργασία του δεν παίζουν ρόλο τα προσόντα του, αλλά παίζει η εμφάνισή του. Σύμφωνα με έρευνες της Δυτικής Ευρώπης, ένα 20% περίπου των μαχήσαρκων ατόμων έχουν βιώσει το στίγμα. Ποιες είναι οι συνέπειες του στίγματος? Ασφαλώς, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης στα άτομα αυτά. Άγχους, κοινωνικής απομόνωσης, περιθωριοποίησης. Μερικοί μάλιστα παχύσαρκοι ενήλικες μπορούν να αντιδράσουν στο στίγμα με την εσωτερικοποίηση και την αποδοχή αρνητικών αντιλήψεων εναντίον τους. Γεγονός που με τη σειρά τους θα οδηγήσει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτών των ατόμων. Ένα πάρα πολύ επίσης σημαντικό πρόβλημα. Το στίγμα επίσης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε συμπεριφορές κατανάλωσης τροφής. Σκεφτείτε πόσες φορές βγαίνουμε στις ακραίες δίαιτες, γιατί πρέπει να χάσουμε οπωσδήποτε τα κιλά, με αποτέλεσμα τα κιλά να μην χάνονται, να γίνεται επαναπρόσληψη των κιλών αυτών, και πόσες φορές επίσης, πέραν από τις ακραίες δίαιτες, υποκύπτουν στο να μπαίνουν στο διαδίκτυο και στο να παίρνουν διάφορα σκευάσματα με σκοπό πάντα τη γρήγορη απώλεια του βάρους. Αυτό ασφαλώς έχει συνέπειες στη σωματική τους πλέον υγεία και όχι μόνο στην ψυχική τους υγεία. Το στίγμα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και τα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικά. Από το σχολικό, το δυτικό περιβάλλον, όπως πολύ καλά είπε η κυρία Πρόεδρος, είναι ένας κοινός, ας πούμε, τόπος όπου το φαινόμενο αυτό θα εκδηλωθεί. Γίνονται τα παιδιά στόχοι στιγματισμού. Η αρνητική στάση απέναντι στους παχύσαρκους νέους αναπτύσσεται κυρίως στα παιδιά από την ηλικία των 3 ετών και πάνω. Συνήθως δέχονται πολλαπλά αρνητικά χαρακτηριστικά από τους συνομιλίκους τους, που επηρεάζουν πολύ την ψυχική τους υγεία. Έχει λοιπόν αρνητικές συνέπειες για την συναισθηματική ευεξία των παιδιών. Πολλές φορές μειώνει τις προσδοκίες των μαθητών ως προς την απόδοση. Μειώνει το πού θέλει να φτάσει το παιδί. Και δεν μπορεί πολλές φορές να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο στιγματισμός του σωματικού βάρους, λοιπόν, είναι η πιο κοινή μορφή κοινωνικών διακρίσεων. Την επόμενη φορά που θα δούμε έναν άνθρωπο παχύσαρκο δίπλα μας, ας μην τον κρίνουμε, γιατί δεν θα τον βοηθήσουμε. Ούτε θα μπορέσουμε να τον κινητοποιήσουμε. Να δεχτούμε απλά ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και δεν αρκεί να τον ενσωματώσουμε στην ομάδα μας, στην παρέα μας, οπουδήποτε, αρκεί να τον αποδεχτούμε. Εδώ, ορμόμενοι από τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως, θα σας πω το εξής, ότι δεν είναι μέσα στην εργασία μου, είναι από αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Να σκεφτώ ένα πράγμα το οποίο έχω εντοπίσει, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μας αποδεχτούν οι γονείς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αποδεχτούν οι γονείς ότι έχουν παχύσαρκα παιδιά και να ξεφύγουν από αυτό το προκατελημένο ότι το παιδί μου και ειδικά το αγόρι μου θα ψηλώσει και θα δυνατήσει. Περισσότερη αποδοχή έχουμε από τους γονείς των παιδιών, όπως είπε η κυρία Βαβανού, από τα ειδικά σχολεία, με τη σχολική νοσηλεύτρια. Περισσότερο από αυτούς έχουμε ενδιαφέρον για να μπούμε μέσα στα σχολεία τους, για να τους μάθουμε για τη διατροφή, και μιλάω ως σύλλογος, έτσι. Γιατί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και μπορώ να σας πω ότι σε ένα σχολείο, δεν θα αναφέρω την πόλη, ήταν προς μεγάλη μου έκπληξη 8 γονείς, 8 ζευγάρια μάλλον, μόνο με αυτοί, και ο κάθε ένας έκανε ερωτήσεις με μια διάρκεια ομιλίας 3 ωρών. Με αφορμή να μας καλέσει η σχολική νοσηλεύτρια. Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα πρόληψης. Τα μέτρα πρόληψης ανέφερε η κυρία Βαβανού, εγώ θα τα περάσω έτσι πολύ γρήγορα, όσον αφορά τα παιδιά, όπου θα πρέπει να αρχίσουμε την πρόληψη μέσα από την ενημέρωση της οικογένειας, το οικογενειακό περιβάλλον, την εκπαίδευση των γονέων, αλλά και την εκπαίδευση των γονέων στο να μάθουν τα παιδιά τους να αλλάσουν την παρακολούθηση της τηλεόρασης και της ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να φύγουν από την οθόνη, όπως πολύ σωστά είπε, και να βρούμε τρόπους οι οποίοι θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν τα παιδιά. Ουσιαστικά, αυτό θα γίνει και στο σχολείο, έτσι. Με την αλλαγή
των μη υγιεινών τροφών στα χειλικεία με την αντικατάστασή τους με υγιεινές τροφές, φρούτα, ξηρούς καρπούς και και γιαούρτια. Βέβαια, θα πρέπει να πω και εδώ ότι πολλά χειλικεία είναι αυτά τα οποία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πλέον στα παιδιά τις τροφές, αλλά μας λένε ότι πολλές φορές τα παιδιά έχουν μαζί τους μη υγιεινές τροφές. Οπότε το γεγονός ότι βάζουν κάποια πράγματα δεν είναι τόσο προσελκύσιμο. Ασφαλώς το σύστημα υγείας, το οποίο θα ξεκινήσει την διατροφή από την βρεφική, όπως είπατε, ηλικία ακόμη, για να φτάσει μέχρι την ενήλικη ζωή, στο τέλος, ας πούμε, της τρίτης ηλικίας, να το πω έτσι. Και όλες αυτές οι ομάδες, και η οικογένεια και το σχολείο και το σύστημα υγείας και οι γονείς, όλοι αυτοί θα πρέπει να συμμετέχουν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διατροφή, καλύτερη άσκηση και να αφήσουμε την παχυσαρκία σε μια μακρινή απόσταση. Συμπερασματικά, λοιπόν, όπως είπαμε, μπορούμε να βοηθήσουμε στο πρόβλημα της παχυσαρκίας με την ευαισθητοποίηση, με τη μείωση της προκατάληψης και του στίγματος μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και την υγειονομική περίθαλψη. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Ας μην ξεχνάμε, εδώ πρέπει να πω ότι έχουμε τον περιορισμό, να έχουμε περιορισμό του μάρκετινγκ και της διαφήμισης μη υγιεινών τροφών. Κάποια δύο κράτη, νομίζω, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν απαγορεύσει την διαφήμιση των τροφών οι οποίες είναι μη υγιεινές. Το έχουν εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Η υπερυπάρκεια των αγαθών και η κατανάλωσή τους μπορεί να επικαλύψει οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσαμε να έχουμε για την απώλεια του βάρους. Ο ανταγωνισμός, τα συμφέροντα, η αυξημένη κατανάλωση των αγαθών, οι διαφημίσεις φαγητών, του γρήγορου φαγητού, που δεν είναι πάντα το σωστό φαγητό. Επίσης, για να κάνουμε τα φαγητά λίγο απολαυστικότερα, μπορεί να προσθέτουμε λίπος. Αυτά όλα είναι λάθη. Το γεγονός, λοιπόν, ότι είπε ο κύριος Τσουρός ότι πρέπει να κάνουμε μία αλλαγή του τρόπου ζωής. Να αντικαταστήσουμε αυτόν τον σύγχρονο τρόπο ζωής που προσπαθούμε να έχουμε με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Πρέπει να γίνει μία ριζική αλλαγή στον τρόπο μας, στο πώς λειτουργούμε και να βάλουμε και τις υγιεινές τροφές, να βάλουμε και την άσκηση, να βάλουμε και όλα τα άλλα προγράμματα που μπορούν να υπάρχουν. Σύμφωνα, η Δήμη, αυτό που σας έλεγα πριν, για τους ποδηλατόδρομους, να δημιουργήσουν χώρους γυμναστικής, ασφαλές περπάτημα και ασφαλές ποδήλατο και ασφαλή αναψυχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Δήμοι το εφαρμόζουν σιγά σιγά. Ακόμα και αυτό που είπε η κυρία Παπαθανασοπούλου, ότι υπάρχουν προγράμματα γυμναστικής μέσα στους Δήμους, που αυτό μπορεί να το κάνει και η ομάδα, η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση να πάνε σε άλλους ιδιωτικούς χώρους. Ασφαλώς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή γνώσεων τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο και μια συνεργασία των χωρών. Κλείνοντας, να σας πω ότι η πολυπλοκότητα και η συνθετική συμβολή των βιολογικών, γενετικών, διατροφικών, ψυχολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων της παχυσαρκίας δυστυχώς δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει την εξέλιξή της. Σε μια πιλωτική προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει, μέσω ενός ερωτηματολογίου στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης πιλωτικά και στον πληθυσμό της Γενέβης επίσης πιλωτικά, αντιμετωπίσαμε δύο προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα αυτά? Είναι η έντονη άρνηση. Δεν δέχονται ότι είναι άτομα με αυξημένο βάρος. Και εκείνο το οποίο δεν δέχονται καθόλου είναι τη λέξη παχυσαρκία. Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε μία λέξη διαφορετική από το να λέμε παχυσαρκία στα άτομα αυτά, έτσι. Θα προσέξετε πολλές φορές, ειδικά όταν συναναστρεφόμαστε με άτομα που έχουν κιλά, τι το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε τη λέξη αυξημένο βάρος. Αυξημένος δείκτης μάζας σώματος. Δεν λέμε παχυσαρκία. Είναι πάρα πολύ άσχημο για τα άτομα αυτά. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, παρόλα αυτά, να εχμαλωτήσουμε την οπτική των ανθρώπων αυτών και όχι μόνο την επιστημονική οπτική.
Έχουμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, λόγω των δυσκολιών που έχουμε στα δημόσια σχολεία, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με ειδικά εκπαιδευτήρια της πόλης μας και ο λόγος είναι μονάχα γιατί έχουμε λίγο ευκολότερη πρόσβαση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα με διαιτολόγο, ψυχολόγο, αθλητή, όπου θα ξεκινήσουμε κάποια μαθήματα στα σχολεία, μόλις μας προσκαλέσουν τα ιδιωτικά σχολεία, για να μπορέσουμε να μάθουμε όσο μπορούμε στα παιδιά πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τρία πράγματα στη ζωή μας. Και ο ψυχολόγος εδώ θα ασχοληθεί με το θέμα του bullying και του body shaming. Ένα θέμα το οποίο αναπτύξαμε πολύ στην ημερίδα που κάναμε τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη διαζώσεις ημερίδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκεί θα σας πω και κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τα παιδιά, γιατί είχαμε έναν παιδικό αγώνα στην παραλία, ο οποίος λόγω καιρικών συνθηκών δεν έγινε, έβρεχε πάρα πολύ. Να σας πω όμως ότι εκείνο το οποίο μας έδωσε πολύ μεγάλη ικανοποίηση είναι ότι ήρθανε τα παιδιά, ήρθανε να τρέξουν, ήρθανε να αθληθούν. Και εμείς συμπεριφερθήκαμε σαν να τρέξαν, δηλαδή με τα μεταλλιά τους, με τα δώρα τους, με τα δεν ξέρω τι, με την υπόσχεση ότι αυτό το πράγμα θα υλοποιηθεί ξανά. Και θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί στα τέλη του Μαΐου, σε συνεργασία με ιδιωτικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, όπου θα γίνει λίγο πιο μεγάλο τώρα, θα είναι δύο οι αποστάσεις, 5 και 10 χιλιόμετρων, και θα έχουν, έτσι πολύ γενικά να σας πω, όλες οι πορείες στο σχήμα της Μακεδονίας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τοπικό κανάλι της πόλης, με τη βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουμε κάποιες εκπομπές από τη Δευτέρα στην πρωινή ζώνη, 3 για τη διατροφή, 3 για το bullying και το shaming, συνεχίζοντας την πορεία με άλλες εκπομπές, οι οποίες πάλι αφορούν το σύλλογό μας. Με λίγα λόγια, έχουμε διανύσει μια μεγάλη πορεία, αλλά να σας πω ειλικρινά ότι έχουμε πάρα πολύ διάθεση να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.